Να πάμε ένα στα 10 ή 21 στα 66 που είχαμε. Ένα στα 10 είναι τη Μίλκο το διαφημιστικό με τον Γιάννη. Σωστά. Και 24 στα 66 οι Αμερικανοί. Όχι πολύ μακριά. Όχι πολύ μακριά. 3 στα 10 βαριά. Γιάννη, χάσαμε. Βασίλη. Γιάννη, Θανάση, Κώστα, Γιώργο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε και πράγματα για να χαρούμε. Γιατί αυτή η ομάδα η Αμερικανική που απέδειξε και σήμερα ότι δεν είναι κανένα φοβητρό, είναι πολύ τρωτή. Σκόραρε 93 πόντους σε αυτό το τουρνουά και την καταβάσαμε στους 69. Και αν δεν κάνω λάθος, εσύ θα το θυμάσαι καλύτερα, είναι από τις λίγες, αν όχι η πρώτη Αμερικανική ομάδα που πέφτει κάτω από τους 70 σε διεθνείς διοργανώσεις. Όχι, είχαν βάλει πάλι οι Αμερικανοί με τους Τούρκους το 10 στην Κωνσταντινούπολη. Νομίζω τελείωσε το μάτς 70-68 με το τελευταίο σου του Χουέρτας. Γι' αυτό ευκαιρίες... ο Σκουντής τόσες μέρες. Είχαν δύο ευκαιρίες. Όχι, το διάβασα, το φρεσκάρισα τη μνήμη μου πριν από λίγες μέρες. 70-68 έχασε η Αμερική. Όχι, νίκησε. Άρα είναι, το 69 είναι ναι. Χειρότερη επίθεση. Θέλω να πω σε αυτά τα επίπεδα. Ναι. Εντάξει, θα δούμε τώρα πόσο τρωτοί είναι, πόσο θα απειληθούν, αν θα χάσουν όπως έγραψε σε ένα post κάποια στιγμή στη διάρκεια του αγώνα με 15 πόντους από τη Σερβία. Όλα αυτά θα κρυθούν. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί τώρα πια έχουμε ένα τεράστιο πρέπει στους ώμους μας. Καταρχήν ζούμε. Ναι, ζούμε. Δεν θα ζούσαμε. Όχι. Ζούμε χάρη στους Τσέχους. Ζούμε χάρη στους Τσέχους. Αλλά πρέπει να σκοτώσουμε τους Τσέχους για να ξαναζήσουμε. Ναι. Το παράκαναν και αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Είπαμε: δώσε ένα δώρο, αλλά δώσε το με καλό περιτύλιγμα. Βάλε και ένα Μίλκο έτσι από πάνω. Να είναι γλυκό, ωραίο. Ο Λούκας μου κάνει 12 θέλουμε με την Τσεχία. Για όποιον δεν το έχει πάρει χαμπάρι, θέλουμε νίκη 12 πόντων με την Τσεχία. Και να χάσουν οι Βραζιλιάνοι από τον Αμερικανό. Αυτό είναι το σενάριο. Αυτό να πω ότι ο Σλούκας στη μεικτή ζώνη μου κάνει εντύπωση ότι υπεραμύνθηκε τις επιλογές του Σκουρτόπουλου και καλά έκανε που στο τέλος πέταξε λευκή πετσέτα και δεν θέλησε να χτυπήσει το μάτς. Αν μπορούσε. 6,5 να λεπτά. 6,5 λεπτά. Ήταν νωρίς. Ο Γιάννης δεν έπαιξε καθόλου στην τέταρτη περίοδο. Και είπε ότι η ομάδα της Τσεχίας είναι μια ποιοτική ομάδα. Ωστόσο το συν 12 είναι εφικτό αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει. Το συζητούσαμε τους Αμερικανούς και χρησιμοποιήσαμε συμπτωματικά με έναν Αμερικανό φίλο και συνάδελφο. Ο παλιό του Κρέγκ Μίλλερ που είναι υπεύθυνο επικοινωνία. Χρησιμοποιήσαμε την ίδια λέξη την ίδια στιγμή, λες και ήμασταν χοροδία. Ότι είναι doable. Είναι δηλαδή κάτι που μπορεί να γίνει, doable. Κάτι εφικτό. Σωστό, σωστό. Feasible θα το λέγανε στο English. Εντάξει, τέτοιες περιπτώσεις εγώ δεν πιστεύω ότι ποτέ καμιά διαφορά που έχεις μπροστά σου μπορεί να τη χαρακτηρίσεις λόφο ή βουνό ή Everest ή οτιδήποτε. Δηλαδή οι διαφορές οι μονοψήφιες πάντοτε είναι παγίδα. Οι διαφορές οι μεγάλες. Σε βάζουν σε μια διαδικασία ότι έχεις να κάνεις μια πολύ μεγάλη υπέρβαση, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να αποδειχθεί και κάτι διαφορετικό. Ας μιλήσει μόνο με τους Βραζιλιάνους, περάσαμε 17 από τους και τη χάσαμε τη διαφορά. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει, ίσως δεν υπάρχει κριτήριο για να αξιολογήσεις μια προσπάθεια σε μονοψήφια ή σε διψήφια διαφορά. Καμιά φορά είναι παγίδα και για την ομάδα που υπερασπίζεται. Σωστό. Τη διαφορά. Δεν ξέρει πώς να χειριστεί. Δηλαδή πας να νικήσεις, πας να σώσεις τη διαφορά. Ναι. Στο παρελθόν έχουμε. Άλλοτε κλάψαμε, άλλοτε γελάσαμε όταν κυνηγήσαμε ανατροπές διαφορών σε διάφορες διοργανώσεις. Δεν έχω τη στατιστική μπροστά μου, αλλά μπασκετούσα είναι ένα καινούργιο μάτς, είναι άλλη ομάδα. Όπως και να έχετε συμφωνήσετε και οι δύο ότι για να κάνουμε αυτό το συν 12 πρέπει να σκοράρουμε, έτσι. Ναι, γιατί πάντως, οι 53 πόντοι είναι η χειρότερη επίθεση της Ελλάδας σε μεγάλη διοργάνωση. Έτσι. Για να το πιάσουμε, ever. Για να το πιάσουμε από κάπου αλλού. Όχι. Εάν δεν μπορούμε να νικήσουμε Τσεχία με 12, δεν είμαστε για τους 8 του με τον μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. Το πιάνω κοινικά. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Ανάποδα. Αν η Τσεχία είναι ικανή να μείνει όρθια από αυτό το σετ αγώνων και στον προηγούμενο γύρο σε αυτόν, μαγκιά τη και μπαλότητα. Σπολάτη του. Σπολάτη. Κριτική φράξια εδώ. Πάντως και στην επίθεση παίξαμε καλύτερα και από τις προηγούμενες φορές. Με υπό την έννοια ότι ο Γιάννης μέτρησα εγώ συνολικά 10 φορές, έβγαλε την μπάλα έξω σε ελεύθερο σουτ, 10 σουτ ελεύθερα έδωσε. Δυνητικές ασίστ. Όχι, και τελείωσε το μάτς με 0 ασίστ. Άργησε πολύ να πάει στη γραμμή των βολών. Γενικώς κάποια στιγμή είχαν 13 βολές οι Αμερικανοί, στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 2 εμείς, μία στις 2. Τελειώσαμε με 14 στις 10, 40%. Εντάξει, είναι από αυτά τα μάτς που λες ότι είναι, πώς θα λένε εσείς συγγραμματίζουν, Άγγλοι. Άγγλοι. Ναι, Άγγλοι, ναι. Είναι Άγγλοι. Ναι, άσχημο, κακό μούτσουνο. Ακριβώς. Πιάσε κόκκινο. Όπως λέμε και Άγγλοι στο μπάσκετ. Λοιπόν, αλλά... Εντάξει, από την άλλη πλευρά, όσο κακοί και αν είναι οι Αμερικανοί ή όσο κακοί δεν είναι, όσο θνητοί και αν φαίνονται στα μάτια μας, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι είναι ομάδα Popovich. Δηλαδή, smells like Spurs, το spacing που έπαιξαν, η κυκλοφορία της μπάλας στα ελεύθερα σου που έβγαλαν από τις γωνίες, είναι σαν να βλέπει ξεπατικοσούρια το παιχνίδι του Σαν Αντώνιο. Ναι, αλλά δεν βάζουν τίποτα. Δεν βάζουν, οκ. Επίσης. Ούτε το Σαν Αντώνιο έβαζε ποτέ. Δηλαδή, 7 στα 30 τρίποντα.
Εμείς είχαμε φτάσει στα 26. Σωστό, σωστό. Όπως επίσης και το γεγονός, ο τρόπος με τον οποίο. Ο πολύ σοφιστικό τρόπο. Είναι κακή ομάδα. Δηλαδή, κάθε φορά θα βλέπουμε. Δεν θα βλέπουμε ακριβώς κάτι καινούργιο, αλλά θα βλέπουμε κάθε ομάδα να εστιάζει στο πώς θα σταματήσει το Γιάννη. Είδαμε τον Γκαρσία κοντό γκάρ που τον έβαλε ο Πέτροβιτς. Είδαμε τους τρεις στην ευθεία του Τζόρτζεβιτς. Είδαμε σήμερα ακόμα και τέσσερις παίκτες. Δηλαδή, ένα 4-4-2, δύο στόπερ και δύο λίμπερο που έβαλε ο Πόποβιτς. Πάντως σήμερα περισσότερο. Προβοκάροντας τους σουτέρ μας. Περισσότερο από κάθε φορά δεν είδαμε το δόγμα αυτό που έλεγε ο Μπουρούσης. Δηλαδή αυτό που είπε ότι πρέπει να τον βοηθάμε, να μας βοηθάει. Ναι, ναι. Αυτό δεν έγινε σήμερα. Ναι, ναι. Σήμερα ο Γιάννης ήταν καλός και όλοι οι άλλοι κακοί. Για να το πω πολύ χοντρικά. Εντάξει, με κάποιους αστερίσκους. Ο Πάπα Πέτρου κάποια στιγμή έκανε step-up και ο Σλούκας έκανε step-up. Αλλά γενικότερα χρειαζόμασταν κάτι πολύ περισσότερο. Και ίσως περισσότερο Γιάννη. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι καμιά φορά παρά είναι ομαδικός. Το ξέρω. Εντάξει, Ρένικο, να σου πω κάτι. Είναι και ένα εναντίον τεσσάρων και ένα εναντίον πέντε κάποιες στιγμές. Ωστόσο, ο Γιάννης θα πάρει και σφύριγμα πιο εύκολα. Ορθολογιστικό μπάσκετ παίζει. Ίσως περισσότερο από όσο πρέπει εννοώ. Γιατί ο Γιάννης θα πάρει και τα σφύριγματά του. Ακόμα και όταν δεν είναι φάουλ, ακόμα και όταν έχει κάνει ο ίδιος το φάουλ, θα τις πάρει τις δύο βολές. Εγώ νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται η εθνική ομάδα στο μεθαυριανό παιχνίδι είναι ο καλάθης τον οποίο ψάχνει σε όλο το τμήμα. Είναι ένα παίκτη ο οποίο δεν έχει βοηθήσει καθόλου και δεν μιλάω για το σκοράρισμα. Γιατί με τη Νέα Ζηλανδία σκόραρε, έβαλε κάποια τρίποντα. Το θέμα και, είναι κρίσιμα και κρίσιμα κιόλα. Το τελευταίο που έβαλε ήταν όλα τα λεφτά. Δεν έχει βοηθήσει στο να νοικοκυρέψει την ομάδα, στο να την οργανώσει, στο να τη βάλει σε ένα ρυθμό. Η σφραγίδα του δεν υπάρχει. Είναι ανώνυμος. Είναι αυτή τη στιγμή η αχίλιος πένα τη εθνική του τουρνουά. Όσο και αν ακούγεται λίγο. Και το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε γιατί πραγματικά λέγαμε ότι έχουμε το καλύτερο δίδυμο, ένα από τα καλύτερα δίδυμα σωστά, δηλαδή αναλογιστής στην Ευρώπη. Απλά δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής. Πώς έπαιξαν οι δυο τους στο Ευρωμπάσκετ πριν από δύο χρόνια. Με το Σλούκα. Με το Σλούκα μαζί. Εγώ εξακολουθώ να επιμένω ότι το σχήμα που λογικά μας ταιριάζει, αλλά πάντοτε ο Σκουρτόπουλος και δεν το λέω σχήμα λόγου, είναι να παίξουμε με δύο γκάρ και όχι με την ψηλή πεντάδα. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία. Το θέμα είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα ματς που δεν είναι καθόλου εύκολο. Απέναντι σε μια αποδεδειγμένα καλή ομάδα που κάλυψε την απουσία του ενός από τους κορυφαίους, ίσως του κορυφαίου σέντερ της Ευρωλίγκας με πολύ ανώδυνα λόγο. Πέταξε την Τουρκία έξω, πετάει και τη Βραζιλία έξω. Θα τους λείψει, εάν όντως λείψει ο Σιλμ. Θα λείψει. Που νομίζω ότι θα λείψει. Με καροτσάκι έφυγε. Γιατί είναι και δυναμικός παίκτης και πηγαίνει και στα τζαρτζαρίσματα. Και παίζει για την αμυνούλα. Όπως είπε και ο Σκουρτόπουλος βέβαια, είναι μια ομάδα που έχει φοβερή χημεία γιατί βασίζεται σε τέσσερα παιδιά που παίζουν χρόνια μαζί στην Νίμπουργκ. Και τον προπονητή. Και τον προπονητή. Ναι, αλλά η Νίμπουργκ είναι ομάδα του EuroCup, παιδιά, έτσι. Να τα βάλουμε στο σωστό. Πάντως, εγώ μπορεί και να είμαι ο μοναδικός Έλληνας που δεν αποκαρδιώθηκε τελείως ορισμένες φορές. Το έγραφες και στο live, παιδί μου, ότι γιατί? Όσο αποθεαρρυντικό είναι, τόσο ενθαρρυντικό είναι κάποιο. Να το εξηγήσω τώρα που έχουμε την πιο. Θέλω να πω ότι. Σκουρτόπουλος εναντίον Πόποβιτς, έτσι. Και μόνο που το ακούς, λες αποκλείεται. Χαϊδάρι εναντίον 13 δακτυλιδιών. 13 δακτυλίδια έχει απέναντί του. Τα 8 του Κέρ και τα 5 του Πόποβιτς. Λοιπόν. Η εθνική παρουσίασε ένα σχέδιο. Εντάξει, όχι σαν προπονητή ο Κέρ και σαν παίκτη βάζει. Παρουσίασε λοιπόν ένα σχέδιο το οποίο εφάρμοσε σωστά, καλά, χωρίς να χάνεται. Η άμυνά τη ήταν από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία αυτή που έπρεπε. Και μάλιστα, προσανατολισμένη σωστά. Για να βάλω ένα μικρό αστερίσκο σε αυτό που λες, που είναι πολύ σωστό, ο ίδιος είπε ότι ίσως θα μπορούσαμε να εκτελέσουμε το αμυντικό πλάνο και καλύτερα. Ωραία. Διότι έχασε η ομάδα κάποια επιθετικά rebound κρίσιμα. Ωραία. Γενικά έφερε το παιχνίδι εκεί που το ήθελε. Ναι. Προπονητικά δεν ήταν λάθος η εικόνα της εθνικής μας σήμερα. Αυτό που δεν μου άρεσε και ποτέ δεν μου αρέσει είναι να βλέπω τον Γιάννη στο 5. Εκεί νομίζω ότι το χάσαμε το παιχνίδι. Δηλαδή, όταν βγαίνει έξω από την εξίσωση. Ακριβώς. Αποκόπηκε από τους υπόλοιπους. Όταν έκαναν τα δύο φάουλ στο πρώτο ημίχρονο Παπαγιάννης και Μπουρούσης και ξαφνικά η ομάδα βρέθηκε χωρίς το οχυρό της, την τελευταία οχυρωματική γραμμή στην άμυνα, έγινε και πίσω πιο ευάλωτη και μπροστά αποκόπηκε ο Γιάννης από τους υπόλοιπους, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν ασυγχώρητο. Ήταν δηλαδή σημείο κλειδί. Έβγαλε πολλά ελεύθερα σουτ. Ήταν. Ήταν η ίδια εικόνα που έβγαλε, δεν λέω 100 τόσο με τη Νέα Ζηλανδία, η ίδια εικόνα που έδωσε 80 πόντους απέναντι στη Βραζιλία. Σωστά, τα ίδια σουτ, λίγο πολύ. Νομίζω ότι και η ομάδα. Ίσως και πιο ελεύθερα. Ναι, μπορεί. Νομίζω ότι η ομάδα φοβήθηκε τον αντίπαλο περισσότερο από όσο ξέρεις, θα έπρεπε. Ήταν που λες, πολύ και άτολμη. Και αν το φοβήθηκε, είναι άδικο ή υπερβολικό. Ναι. Έπαιξε πολύ επιφυλακτικά διστακτικά. Και διστακτικά. Ώρες-ώρες έβλεπα τους παίκτες μας να πηγαίνουν, με συγχωρείτε για διακοπή, στο lay-up.
σαν να φοβούνται τον αόρατο μπλοκέρ. Σαν να είχαν στο μυαλό ότι παίζω με τους Αμερικάνους, θα έρθει ένα μαύρο χέρι και θα κόψει άμα πάω χαλαρά. Κοίτα, αυτό ενώ δεν υπήρχε αυτό. Το οποίο ενδεχομένως εμείς να μην βάζουμε στην εξίσωση αυτή είναι η τρομερή ενέργεια και τα τρομερά σωματικά και αθλητικά προσόντα των Αμερικανών και η ένταση που βάζουν στην άμυνα. Και το ανώτερο ταλέντο τους. Δηλαδή είναι μια ανώτερη ομάδα σε όλα. Όχι ως ομάδα, όχι. Αλλά το. Δηλαδή μπορεί να είναι ότι να είναι. Οι δύο σταυρωτές που κάνει ο Κέμπα Γουόκερ και τον πάσιμο και το κάθμα που κάνει ο Ντόναβαν Μίτσελ. Σου δείχνει μερικά πράγματα ότι είναι πολύ δύσκολο να του αντιμετωπίσει. Ακόμα και αυτού του Αμερικανού. Εγώ δύο πράγματα να πω. Συμφωνώ απολύτω με αυτό που λέμε. Δηλαδή, νομίζω ότι περισσότερο από το ποιοτικό του Γιάννη, εκείνο που χρειαζόμαστε είναι ποσοτικά η διάρκεια του. Δηλαδή, περισσότερο βάζει, Γιάννη. Ναι. Μπράβο, μπράβο, αυτό. Άθρο. Περισσότερο Γιάννη. Δηλαδή, βάζει 7 από του πρώτου 9. Και μετά. Δεν περνάει μπάλα από τα χέρια. Είναι αρκετά του, μεγάλο διάστημα που είναι, παίζει, αλλά δεν παίζει. 3 λεπτά, 7 πόντους, ημίχρονο 9 πόντους. Σωστό. Δεν είναι ο point forward Γιάννης. Ο Γιάννης δηλαδή που παίρνει αποφάσεις στο παιχνίδι. Και ο ίδιος πάντως είναι προβληματισμένος σε αυτό. Είναι προβληματισμένος. Ο Γιάννης περισσότερο από κάθε φορά νιώθει και την ευθύνη και η ευθύνη είναι φανερό ότι τον βαραίνει. Του φέρνει άγχος. Κάθε φάση τη σκέφτεται περισσότερο από όσο τη σκέφτεται. Και ιδιαίτερο σήμερα που έπαιξε απέναντι σε ένα ολόκληρο οικοσύστημα που είναι και ο εργασιακός του χώρος και το περιβάλλον του, με αυτούς με τους οποίους βλέπει τις μουτσούνες τους και τις μούρες τους κάθε δεύτερη μέρα. Αν έπρεπε, αν σου έλεγε κάποιος, ερχόταν πριν από το μάτς για να χρησιμοποιήσω και έναν της μοδός νεολογισμό και σου έλεγε αγοράζεις το μάτς που οι Αμερικάνοι το βάλουν 69. Κλέβεις εκκλησία. Λες κλέβω εκκλησία. Αυτό που στο δίνει, του κόβεις και το χέρι μαζί. Εσύ ήσουν από το πρωί στο γήπεδο και μίλησε με αρκετό κόσμο και εσύ Νίκο μίλησε με τον Γκρέγκ Μίλλερ και διάφορους Αμερικανούς. Είχα πάει για σκι, δεν θα σας πω ψέματα. Ωστόσο, συμφωνείτε ότι ήταν πολύ μαγκωμένοι και είχαν άγχος οι Αμερικανοί. Ήτανε. Και ο Γκρέγκ το έλεγε γι' αυτό. Εγώ είδα τον Κολάντζελο που βημάτιζε νευρικά πριν την έναρξη του αγώνα και πραγματικά δεν του έπαιρνε κουβέντα. Εγώ από την αρχή το έλεγα και χθες, δεν πίστευα ότι θα κερδίσουμε. Δεν πίστευα ότι είχαμε πραγματική τύχη να πάρουμε αυτό το ματς. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα, το σκορ ήταν περίπου αυτό που περίμενα. Η εικόνα αρκετά διαφορετική από αυτό που φανταζόμουν για αυτό το μάτς. Δεν περίμενα καταρχήν τόσο χαμηλή επιρροή των δύο γκάρ των Αμερικανών. Νόμιζα ότι θα βλέπαμε συνεχώς Walker και Mitchell. Αυτό ήταν ομάδα Popovich. Έστω χαμηλού κάπως επίπεδο. Ομάδα προπονητή. Ομάδα προπονητή όμως. Δεν έπαιξε το Tatum, ο οποίος ήταν ένα εργαλείο. Δεν έπαιξε καθόλου ο Λόπες. Δεν έπαιξε καθόλου ο Λόπες. Ο Γιάννης ουσιαστικά ήταν ο μόδινος παίκτης που δεν έχασε πόντους μας στο μάτσο. Mm. Αλλά σε ό,τι αφορά την επιθετική εικόνα. Λοιπόν, γιατί στην προσήλωσή τους πίσω όλοι κέρδισαν πόντους. Θα πιούμε το μίλκο μας, θα δυναμώσουμε, θα πάρουμε ενέργεια. Μήπως πιούμε για μια σαμπάνια μεθαύριο. Για ένα σπανάκι. Αυτό που όπως έπαιρνε ο Ποπάι. Αυτό να κάνει και τα μπράτσα του έτσι. Επαυξάνω τον νεολογισμό που είπε ο Βασίλης. Αν σου έλεγε κάποιο στην αρχή του τουρνουά ότι η πρόκρισή σου στους 8 του με τον μπάσκετ θα κρεμόταν από ένα συν 12 με την Τσεχία. Θα το έπαιρνες ή δεν θα το έπαιρνες. Θα του κόβες και το χέρι. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε ένα δύσκολο μάτς, έχουμε μια ανηφόρα, αλλά... Μεγάλο στίχημα. Είναι... Παιδιά, είναι το κρισιμότερο το μεγαλύτερο μάτς της δεκαετίας για την εθνική. Βέβαια. Ίσως μαζί με αυτό το προημιτελικό του 2015 με τους Ισπανούς. Εντάξει, εκείνο ίσως ήταν πιο. Άμα κερδίσουμε όμως τους Τσέχους, τι θα πούμε για το μάτς με τη Γαλλία ή την Αυστραλία μετά. Θα είναι άλλο. Δεν θα είναι αυτό το κρισιμότερο της δεκαετίας, δηλαδή. Είναι αυτό που είχε πει ο Γκάλης. Το σημαντικότερο μάτς σε σένα πριν από 32 ολόκληρα χρόνια. Το σημαντικότερο μάτς μέχρι το επόμενο. Μα πάντα έτσι. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Μια βραδιά που, όπως λέει το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου που έχει ένα τραγούδι για όλα, είναι ο χαρτοκόπτης. Εάν κόψει το ψαλίδι, το χαρτί τη συγκεκριμένη βραδιά, αλλάζει το αύριο σου. Μιλάς με Θανάση Παπακοσταντίνου. Πώς δεν μιλάω. Μόλι τη συμμορία αυτή μιλάω, αφού τα ξέρεις. Να ευχηθούμε καλή τύχη και την αξίζει. Είναι και μπασκετική όλη αυτή. Και τη χρειάζεται η εθνική ομάδα. Θετική ενέργεια χρειάζεται. Θετική ενέργεια. Να μην υπάρχει μύρλα τώρα και γκρίνια. Δηλαδή νομίζω ότι μας χρειάζεται όλους η εθνική ομάδα και δεν το λέω τώρα έτσι φανατίλα και φουστανέλα και να πάρουμε την πόλη πίσω. Και δεν ξέρω αν θα προλάβουν να έρθουν και τα μίλκο που έχουμε παραγγείλει από την Αθήνα γιατί αυτό το ήπια. Έληξε. Αύριο το πρωί θέλω να πιω άλλο ένα. Εντάξει, θα έρθει, αν πάνε όλα καλά τα πράγματα, θα έρθει κόσμος και θα φέρει και τα μίλκο τα φρέσκα. Λοιπόν, να είστε καλά. Είστε επανειδήν. Γεια σας.